Αυτό δεν είναι βαδικό κοινό, αυτό πορτοκαλίζει. Λοιπόν, εσύ φρόντιζε να βάζεις τα κολλήρια σου, γιατί πρέπει τα μάτια να διατηρούνται ενυδατωμένα και να τα ξεκουράσεις όσο μπορείς, εντάξει. Και θα δεις, δεν θα είναι τίποτα. Τι φυστική, ρε, χακή είναι. Θα πει να έξουμε φυστική. Τρελός. Έλα, ρε, σπίρο, τώρα πλάκα μου κάνεις. Φυστική τον βλέπω. Ρε, στορκίζομαι, χακή είναι του στρατού, χακή. Αγάπη μου, γιατί δεν χρησιμοποιείς την όχρα που βάζεις πάντα? Και αυτό τι είναι? Αχρωματοψία έπαθες. Έντονο κίτρινο είναι. Αγάπη μου. Αυτό μου άρεσε καλύτερα σήμερα. Άσε με τώρα, σε παρακαλώ. Ε, τότε γιατί είπες αυτό τι είναι? Για να αποφύγω την γκρίνια. Αγάπη μου, άσε με να δουλέψω. Α, να σου πω, γκρινιάζω για τους χρόνους παράδοσης. Για το λάθος ψωμί που πήρες. Αλλά τη γνώμη μου για τη ζωγραφική πάντα θα τη λέω. Αυτό το έντονο κίτρινο είναι χάλια. Έχεις λάθος κριτήριο. Α, από πότε? Αγάπη μου, κοίτα. Τον τελευταίο καιρό επιτύχεις τα μωρά, έχεις τρέξιμο με το σπίτι κτλ. Δεν έχεις παρακολουθήσει πώς έχω εξελίξει το τι πώς. Λες, Οδυσσέα, ότι έχω γίνει μια μωρομάνα νοικοκυρά και δεν ξέρω τι μου γίνεται με τη ζωγραφική? Αυτή την εικόνα έχεις σχηματίσει για μένα. Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.